αγαπητοί φίλοι του Time TV, ένα προϊόν με μεγάλες ιστορικές ρίζες βρίσκεται στη βάση ενός πολύ πετυχημένου επιχειρηματικού story που ξετυλίγεται σήμερα στο νησί της Χίου. Μιλάμε βέβαια για τη Μαστίχα και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα τον κύριο Γιάννη Μανδάλα, διευθύνοντα σύμβουλο της Μεντιτέρα Μαστίχα Shops, με τον οποίο θα ξετυλίξουμε αυτό το story, το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο πλούτο τόσο στο νησί της Χίου, αλλά πλέον γύρω από αυτό αναπτύσσεται και μια ολόκληρη βιομηχανία, η βιομηχανία της Μαστίχας. Κύριε Μαγκαντάλα, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να μιλήσουμε για αυτό το ενδιαφέρον story. Κύριε Μανδάλα, θα θέλαμε καταρχήν να μας δώσετε μια εικόνα τι αντιπροσωπεύει η Μαστίχα για την οικονομία του νησιού. Ναι. Τι αντιπροσωπεύει, πώς συμβάλλει στην οικονομία. Να πούμε ότι διαχρονικά η Μαστίχα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της νησιού. Διαχρονικά εννοώ τους 200-300 χρόνια κτλ. Σήμερα νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντική. Θα λέγαμε ότι τρεις βασικοί οικονομικοί πυλώνες για τη Χίο είναι προφανώς η ναυτιλία, πάντα ήταν έτσι στην πρώτη θέση. Μετά ήταν η άδειλη πόρη από την Ομογένεια και μετά είναι η Μαστίχα. Θα λέγαμε ότι η πόρη με αφορμή τη Μαστίχα είναι σημαντικότερη από τον τουρισμό. Και είναι σε μία διαχρονικά, πώς εμφανίζεται η πορεία της συμμετοχής της Μαστίχα στην οικονομία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι τα τελευταία 20-30 χρόνια διαρκώς αυξανόμενη. Μάλιστα. Με πολύ έντονα σημάδια σταθερότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτιμηθεί και εύκολα με νούμερα, είναι ότι σιγά σιγά στο νησί, και όχι μόνο, ακόμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, διαμορφώνεται αυτό που λέμε βιομηχανίες Μαστίχας. Δηλαδή, σήμερα στο νησί μας υπάρχουν 7 ποτοπίες περίπου, όπου το λικέρ Μαστίχας το οποίο παράγουν είναι σημαντικότερος κωδικός από το ούζο που παλιότερα παρήγαγαν. Ως όγκο και ως αξία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια παραγωγική δραστηριότητα. Ακριβώς. Και όχι ένα ευπαθές προϊόν όπως είναι ο τουρισμός, για παράδειγμα. Μετά, έχουμε επίσης 5-6 μονάδες οι οποίες παράγουν γλυκά του κουτιαλιού κτλ. Όλοι τους έχουν και 1-3-5 κωδικούς προϊόντων με Μαστίχα. Από το υποβρύχιο μέχρι λουκούμια, Μαστίχα κτλ. Μέχρι παστέλι. Έχουμε επίσης πάρα πολλές μικροδραστηριότητες, μικρά εργαστήρια έτσι, τα οποία φτιάχνουν μαρμελάδα ή αρτοπηγεία κτλ. Τα οποία χρησιμοποιούν και αυτά Μαστίχα. Οπότε αυτό που έλεγα και πριν είναι σιγά σιγά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια βιομηχανία Μαστίχας. Plus, έτσι το που παρέγγειψαν από πριν, έτσι, δεν είναι μόνο τρόφιμα, δεν είναι μόνο ποτά, αλλά έχουμε και την κατηγορία παραφαρμακευτικά και καλλυτικά, στο οποίο επενδύει ο ίδιος ο συνδεσμός αλλά και άλλοι. Μάλιστα. Έλληνες και χιώτες επιχειρηματίες. Ποια είναι η παραγωγή της Μαστίχας σήμερα και πώς ήταν πριν μια, όπως είπατε, δεκαετία, ναι. Δηλαδή. Νομίζω στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας η παραγωγή ήταν περίπου στους 80 τόνους. Σήμερα πλησιάζουμε τις 180. 180 τόνους. 160-170 τόνους, πλησιάζουμε τις 180. Υπάρχει προοπτική ανωδικής πορείας αυτό το ή υπάρχει μια οροφή που δεν μπορεί πια να ξεπεράσει το νησί. Εγώ νομίζω αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά, έτσι, capacity της Νότιας Χίου με όρους παραγωγής Μαστίχας θα μπορούσε και να διπλασιαστεί. Μάλιστα. Δηλαδή η διαθέσιμη γη που υπάρχει και με πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να περιμένουμε και διπλασιασμό της παραγωγής. Για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει σταδιακά να απορροφάμε όλη την ετήσια παραγωγή. Που δεν συμβαίνει πάντα αυτό, Δεν συμβαίνει πάντα αυτό ακόμα. Μάλιστα. Έτσι. Και βεβαίως να υπάρχουν περαιτέρω κίνητρα για τους παραγωγούς. Δηλαδή το μοναδικό κίνητρο για ένα παραγωγό για να παράξει περισσότερο Μαστίχα είναι μόνο η τιμή και μόνο αυτή. Η οποία σήμερα η τιμή πόσο κυμαίνεται, σήμερα από πού έως πού. Η τιμή ξεκινάει από περίπου 55-60 ευρώ για την πολύ βρώμικη Μαστίχα και φτάνει μέχρι τα 78 για την πολύ καθαρή. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε η τιμή είναι αποτέλεσμα της καθαρότητας Μαστίχας που παραδίδει ο παραγωγός. Αν μιλούσαμε με απόλυτα νούμερα, τι χρήματα δημιουργούνται γύρω από αυτή τη δραστηριότητα, σε απόλυτα νούμερα. Σήμερα η αποτίμηση και εκτίμηση δεν υπάρχει, όμως θυμάμαι μια απόπειρα που είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια, τέλη του 2008, οπότε μιλάμε για την Ελλάδα προκρίσης, όπου υπολογίζαμε αυτό το, θα το λέγαμε, το Μαστίχα business στην Ελλάδα, που υπερεύαινε τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με όρους, με τιμές κονδρεμπορίου. Μάλιστα. Σε ελληνική τιμές λοιπόν είναι πολύ ψηλότερο. Ναι, και να το πω και σωστά, ναι, υψηλότερο. Μπορεί να έχει στα 30 εκατομμύρια. Αλλά αυτό που για να είναι κατανοητό, αν υπάρχει κάποια παρερμηνία ή παρεξήγηση, είναι ότι όταν λέμε 25 εκατομμύρια ή 30 εκατομμύρια ευρώ, αφορά τις πωλήσεις όλων των προϊόντων Μαστίχα στην Ελλάδα,
από οποιοδήποτε βιοτέχνη, βιομήχανο, έτσι, όχι μόνο στοιχείο, παντού. Μάλιστα. Οποιοδήποτε προϊόν. Ας έρθουμε λίγο τώρα στα του συνεταιρισμού αλλά και της θυγατρικής του, της οποίας είστε επικεφαλής. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός από μόνος του έχει μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Ναι. Θέλω λίγο να καταγράψουμε το προφίλ του συνεταιρισμού. Ναι. Την παραγωγική υποδομή, το εργοστάσιο, τους ανθρώπους και το κύκλο, τον κύκλο των συνεργατών που δίνει δουλειά. Ναι. Δώστε μας μια εικόνα. Ο συνεταιρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Είναι ο τέσσερις. Όλοι και όλοι οι συνδεσμοί, έχει δει το 1938. Συγγνώμη, όταν λέτε αναγκαστική σημαίνει ότι η παραγωγή είναι υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά παραδίδουν στον συνδεσμό και ο συνδεσμός υποχρεωτικά αγοράζει όλη την παραγωγή του. Μπορεί ή δεν μπορεί να. Μπορεί να απορροφήσει. Να απορροφήσει. Είναι αμοιβαία αναγκαστικότητα. Έχει δει το 1938 με λαμπρό παρελθόν, αλλά θεωρώ ότι με πολύ λαμπρό μέλλον. Ένας μοντέρνος συνδεσμός νομίζω ξεφεύγει από το μεσόωρο. Από την εικόνα που έχουμε για τους συνδεσμούς στην Ελλάδα. Μιλάμε για, κατά τεκμήριο, μια κερδοφόρος δραστηριότητα. Ναι, ακριβώς. Τα τελευταία δεκαετία, κατά μέσο όρο, είναι κερδοφόρος δραστηριότητα κτλ. Με σημαντικότερες επενδύσεις στο κομμάτι της παραγωγής, κυρίως στην μονάδα της μαστίχας, αλλά και την τσίκλα. Και βέβαια στη θυγατρική, έτσι. Με αξιόλογα στελέχη και προσωπικό και μια διοίκηση η οποία, όπως έχει αποδείξει την τελευταία δεκαετία, και βλέπει και καταλαβαίνει. Με πόσους συνεργάζεται? Έχει περίπου, εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 4.500 μέλη. Τώρα, κατά μέσο όρο, κάθε χρονιά παραδίδουν περίπου 3.000, παραδίδουν μαστίχα. Με παρουσία σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή εξαγωγής ο συνεταιρισμός κάνει από την Ασία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάγει πρώτη ύλη, δηλαδή αυτό που λέμε μαστίχα, όχι. Ναι, πρώτη ύλη, μαστίχα εκεί. Ή και στην καλύτερη περίπτωση την τσίχλα που. Ναι, και σε μικρές ποσότητες τσίχλα. Την τσίχλα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ένας συνεταιρισμός ο οποίος, αφού έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει στα δύσκολα, θεωρώ ότι και το μέλλον. Και συνεχίζει να επενδύει, έτσι. Κάνει και επενδύσει. Για να δώσουμε μία εικόνα. Ένας αγρότης που έχει κάποια δέντρα μαστίχας, το εισόδημά του σε τι επίπεδα μπορεί να κινηθεί, από πόσα μέχρι πόσα? Προφανώς εξαρτάται το. Εντάξει. Αυτό που λέμε μεγάλη παραγωγή είναι αυτή που κάνουν περίπου από 500 κιλά και πάνω, 500 με 700 κιλά και πάνω το χρόνο. Και μικρή παραγωγή είναι αυτή που κάνουν 20-30 κιλά. Δηλαδή πρακτικά μπορεί κάποιος παραγωγός να έχει 35-40-50 χιλιάδες ευρώ ετήσιο εισόδημα. Ναι, κάποιες μερικές περιπτώσεις να υπάρχουν. Αυτό που λέμε επαγγελματίες παραγωγή, υπάρχουν άνθρωποι που όσοι παίρνουν πάνω από 20.000 ευρώ ή πάνω από 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, νομίζω είναι στα όρια του, αρχίζουν να γίνονται, να τους θεωρούμε σαν επαγγελματίες. Η μαστίχα σαν εισόδημα για τον Χιώτη είναι κατά τεκμήριο ένα συμπληρωματικό εισόδημα, ναι, ή το βλέπουν και πιο επαγγελματικά? Όχι, δηλαδή, κατά κανόνα είναι συμπληρωματικό εισόδημα, έτσι, ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα. Και για πολύ λιγότερους είναι κύρια δραστηριότητα. Μάλιστα. Ας έρθουμε λοιπόν στα δικά σας, στη θυγατρική εταιρεία. Η θυγατρική εταιρεία πότε και από ποιους δημιουργείται? Και με ποιο σκοπό, ναι, βέβαια? Η θυγατρική εταιρεία, έτσι. Γιατί ο συνεταιρισμός ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια θυγατρική? Ναι. Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2002. Δημιουργήθηκε προφανώς με βασικό μέτοχο την Ένωση μας Παραγωγείου και σχεδιάστηκε ως το marketing tool, έτσι, ως το εργαλείο επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της μαστίχας για το συνεταιρισμό. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του συνεταιρισμού. Ο συνεταιρισμός από το 2001 έχει μπει σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης διατυπώθηκε και η ανάγκη για ένα εργαλείο το οποίο θα έχει μορφή ανωνύμου εταιρείας και το οποίο θα πάνε γρήγορο, πιο γρήγορο αυτό το συνεταιρισμό, πιο ευέλικτο, έτσι, για να μπορεί να κάνει πρωτίστως καταστήματα μαστίχας τα οποία είχαν περιγραφεί ως ανάγκη. Και νομίζω ότι η επιτυχία που είχαν τα μαστίχα στο ξεκίνημά τους ήταν αυτή η οποία και απελευθέρωσε δυνάμεις μέσα στο συνεταιρισμό, έτσι ώστε να προκληθεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων, ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης όσον αφορά τη μαστίχα, τα οποία όλα αυτά με τη σειρά τους έτσι κούμποσαν με το σύνολο των ενεργειών και δράσεων που είχαν προηγηθεί με αυτές που ήρθαν και έφεραν τη μαστίχα σε επίπεδα που είμαστε. Σήμερα δηλαδή το δίκτυο καταστημάτων των μαστίχα shops. Σήμερα είμαστε περίπου στα 12 καταστήματα Ελλάδα-εξωτερικό. Προφανώς με την Ελλάδα. Να έχει το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο, αλλά υποπίεση. Αλλά υποπίεση λόγω της κρίσης, ναι. Σωστά. Η εταιρεία όμως
Το 2012, παράδειγμα, βίωσε την καλύτερη της χρονιά από την ένταση της κλπ. Παρά τα προβλήματα και τις, που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία. Το 2013 θεωρούμε ότι θα είναι άλλη μια τέτοια χρονιά. Έτσι, θα σπάσουμε, δηλαδή θα γίνει το 2013 η καλύτερη μας χρονιά. Μάλιστα. Και κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε για το συνδυασμό, ότι και για το συνδυασμό, το 2012 οι εξαγωγές του ήταν οι υψηλότερες από τα τελευταία τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Συνεταιρισμός λέτε. Συνεταιρισμός. Ε? Μάλιστα. Δηλαδή και για το συνεταιρισμό και για τη μαμά, αλλά και για την αθλητική. Ανήλθαν σε τι επίπεδα δηλαδή. Ξεπέρασαν τους 100 τόνους. Σε ένα ποσό το οποίο ο συνεταιρισμός πρέπει να το έχει δει τουλάχιστον 20-25 χρόνια. 100 τόνοι, οι οποίοι αν το μεταφράσουμε σε απόλυτα νούμερα. Είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια ευρώ. Τα αντίστοιχα νούμερα στο κομμάτι της θηγατρικής ποια είναι. Εννοώ δηλαδή σε τζίρο και εξαγωγές. Η εταιρεία, το τζίρο στο 2012 ήταν περίπου στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και εξαγωγές περίπου 1. Έτσι, μάλιστα. Φέτος, γιατί εμείς κυνηγάμε μόνο προϊόντα. Ωραία. Αν έρθουμε λοιπόν στη δική σας την περίπτωση, τόσο του συνεταιρισμού όσο και της θηγατρικής, οι χώρες που, που απορροφούν το μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών ποιες είναι. Το τόξο Τουρκία, Μέση Ανατολή, Μαρόκο, δηλαδή Μέση Ανατολή, Βόρειος Αφρική και Μικρά Ασία είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς ιστορικές αγορές μαστίγας. Μάλιστα. Ήταν αυτό που παραδοσιακά ακριβώς απορροφούσε την. Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και τουλάχιστον τρεις πολύ σημαντικές αγορές, οι οποίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά για τη μαστίγα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Νότιος Κορέα. Θα μπορούσε η μαστίγα να είναι ένα προϊόν το οποίο να είναι και σημαία για την Ελλάδα. Το λέω γιατί από τη φύση δεν ναι, μπορεί να παραχθεί ναι, πουθενά αλλού. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να αποτελέσει και να καταλαβαίνετε. Ναι, νομίζω ότι λίγο πολύ συμβαίνει αυτό. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προσκλήσεις που έχουμε πάντα από το εξωτερικό είτε από ελληνικούς φορείς, ΕΟΤ, ΟΠΕ, Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι, ακόμα και από, και από το Πρωθυπουργικό Γραφείο πάρα πολλές φορές, οφείλει σε αυτό το λόγο. Επειδή έχουμε αναδείξει ένα πολύ ιδιαίτερο ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι και επιτυχία, δεν είναι μόνο ναι, ότι είναι έτσι, και γι' αυτό πάρα πολλές φορές δεχόμαστε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όπως και πάρα πολλές προσκλήσεις επίσης από πανεπιστημιακά ναι, ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού όσον αφορά την. Νιώθετε όμως ότι το επίπεδο ρήμανσης των εταιριών και δημιουργίας των προϊόντων να είναι τέτοιο που να μπορέσει να ανοίξει τις μεγάλες αγορές με μια αντίστοιχη επιτυχία, ας πούμε, όπως το ιταλικό Λεμοντσέλο, ναι, λέω ένα νομίζω, παράδειγμα. Νομίζω ναι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε στο ξεκίνημα. Όχι, είμαστε έτοιμοι. Θα έλεγα ότι μας πήγε πίσω όπως όλους αυτή η εξαιρετικά δυσμενής περίοδο που διανύουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, η τελευταία πενταετία, κακά τα ψέματα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Εμείς καταφέραμε να μεγαλώσουμε, να αυξήσουμε τα μεγέθη μας από την πενταετία, αλλά με πάρα πολλές θυσίες και με πάρα πολλές δυσκολίες. Και σίγουρα ανέκοψε το σχεδιασμό που αφορούσε το εξωτερικό. Όμως σήμερα, έτσι, το, για να γράφει ρεκόρ εξαγωγών στον συνδυασμό το 2012 για η θηγατρική να. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, και το, ίδιο, και το ίδιο και η θηγατρική πέρσι να ανοίγει στο εξωτερικό 3 καταστήματα, σημαίνει, αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι η προτεραιότητα είναι το εξωτερικό και παρά τις δυσκολίες, έτσι, και οι οποίες είναι κυρίως χρηματοδοτικές, έτσι. Ναι. Κάνουν κάτι άλλο, έτσι. Μάλιστα. Το ερώτημα πάντως είναι ποια προϊόντα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη σημαία αυτή τη εξωστρεφού προσπάθεια. Δηλαδή είναι η τσίχλα, είναι το λικέρ, είναι ποια είναι αυτά που έχουμε, από όλα αυτά, γιατί είναι πληθώρα. Δεν θα σας τα πω, έτσι, γιατί από την μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, όμως σίγουρα το λικέρ μαστίχας μπορεί να γίνει το ελληνικό λεμοντσέλο. Μάλιστα. Σίγουρα η τσίχλα μαστίχας μπορεί να καταναλωθεί από τους καταναλωτές όλου του πλανήτη. Και μαζί έτσι, με τις φαρμακευτικές ή παραφαρμακευτικές εφαρμογές της μαστίχας θα μπορούσαμε να δούμε πολύ πολύ σημαντικά πράγματα στο μέλλον. Το κοντινό και το μακρινό. Εσείς πάντως το προβάλλετε αυτό το στοιχείο, δηλαδή τη συμβολή της μαστίχας σε θέματα υγείας. Ναι, μα είναι νομίζω αυτό που είναι και το μοναδικό του. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή τη μαστίχα, προφανώς η γεύση της είναι ιδιαίτερη, μπορεί το άρωμα ναι, της επίσης, όμως οι πολλές διαφορετικές χρήσεις επίσης την κάνουν πολύ έτσι. Μνημείο, μάλλον ναι, σε μνημείο μελέτης, γιατί τόσες πολλές χρήσεις. Αλλά αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή είναι ότι μιλάμε μια φυσική ρητίνη, η βρώση της οποίας κάνει καλό στην υγεία. Με κλινικές μελέτες, οι οποίες ναι, είναι αδιαφεσβήτητες. Μιλάμε κλινικές μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους τα τελευταία 15 χρόνια έτσι, στην Ελλάδα και το ξέρω. Ιδιαίτερα στο πεπτικό σύστημα, που είναι. Ναι, θα έλεγα ξεκινάμε από τη σωματική υγιήνη και φτάνουμε στο. Σωστά. Στο εντερικό, σε όλο το πεπτικό σύστημα. Σωστά. Εσείς
ετοιμάζετε κάποια νέα προϊόντα, έχετε μπει στη διαδικασία να... είμαστε στην τελική ευθεία, έτσι, για αυτά τα προϊόντα που περιγράψατε, δηλαδή εμείς τα λέμε star products, ναι. Έτσι, δηλαδή έχουμε καταλήξει σε 6 προϊόντα τα οποία θα αποτελέσουν δεδομένου του δρόματος για το εξωτερικό. Ποια είναι αυτά? Δεν μπορούμε να τα πούμε. Μάλιστα. Έτσι, σίγουρα ένα από αυτά, μάλλον ένα είναι ανακοινώσιμο, είναι η κάψουλα της μαστίχας. Η μαστίχα σε κάψουλα, εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ως συμπλήρωμα διατροφής. Και μαζί με αυτή και η τσιγκλανίδη, δύο προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αυτά τα δύο μαζί με κάποια άλλα θα. Στο Λικέρ, η θηγατρική, η ματωμαστίχα, ποια είναι τα προϊόντα που έχετε βγάλει? Έχουμε δύο μάρκες, η μία λέγεται Ένωση, συγγνώμη, και η άλλη λέγεται Κέντος. Κέντρος. Κέντος. Είναι κέντος, ναι. Στα χιόντικα σημαίνει το κέντρημα της μαστίχας. Το κέντρημα, μάλιστα, ναι, ναι. Τα οποία ήδη έχουν μια πορεία στο εξωτερικό. Όχι, όχι. Αυτά είναι μόνο στην Ελλάδα διατίθενται. Δεν είναι το Λικέρ μαστίχας μέσα σε αυτά τα προϊόντα που λέω τα 6. Α, μάλιστα. Γιατί δεν είναι στην κατηγορία παραφαρμακευτικό-φαρμακευτικό. Α, έτσι, στοχεύεται οπότε, εκεί πέρα, λοιπόν. Ναι, είναι το Λικέρ μαστίχας, ναι, σίγουρα κάποιοι άλλοι, και ενδεχομένως και εμείς κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορούν να το κάνουν επιτυχία στο εξωτερικό. Είναι μια γεύση που είναι καθόλου αποδεκτή. Μάλιστα. Και τα στοιχεία που έχουμε συνηγορούν ότι το Λικέρ μαστίχας είναι το ελληνικό λεμοντσέλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και είναι πραγματικά παρήγορο το ότι μέσα στην κρίση δημιουργείται ένα στίγμα, δίνεται ένα στίγμα αισιοδοξίας με τα αποτελέσματα και την πορεία αυτή. Ας ελπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ να είστε καλά.